Δεν ξέρω, νιώθω μεγάλη χαρά και συγκίνηση για το κορίτσι που έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα. Έχει καταφέρει πάρα πολλά, θα μας τα πει και η ίδια. Έχουμε μαζί μας και την προπονήτριά της. Ήρθε από τα πεζά, είναι μόλις 19 χρονών και τη λένε Δήμητρα Ελένη Παντεχάκη. Και είναι η μοναδική Αμαζόνα Ελληνίδα στα Βαλκάνια. Καλώς ήρθες! Καλώς ήρθατε! Είσαι ένα πάρα πολύ γλυκό κορίτσι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε μαζί μας. Είσαι μόλις 19 και να ξέρεις ότι έχεις κάνει πάρα πολλά. Εγώ θα σου αφήσω την πάσα γιατί δεν είμαι καλά. Ναι, να καλωσορίσουμε και την προπονήτρια. Να καλωσορίσουμε. Την Μαριάννα Γραμματικάκη. Καλώς ήρθατε. Πανέμορφες και οι δύο. Καλώς σας βρήκαμε, κορίτσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ. Σας βλέπουμε και σας θαυμάζουμε. Και είμαστε εδώ και χαιρόμαστε πολύ που θα μοιραστούμε όλα αυτά που περνάμε και κάνουμε μαζί σας. Και αν δεν ήσασταν, να πούμε, και εσείς και οι γονείς της Δήμητρας Ελένης, δεν θα είχε φτάσει μέχρι εδώ. Οπότε είναι πολύ σημαντικό που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι από πίσω και στηρίζουν όλο αυτό το έργο, έτσι, και την προσπάθεια της Δήμητρας. Και θέλουμε να μας πείτε και εσείς γι' αυτό. Αλλά να πάμε πρώτα στην πρωταγωνίστρια. Βεβαίως, βεβαίως. Πόσα χρόνια ασχολείσαι? Εδώ και 14 χρόνια. 14. Ναι. Άρα, κάτσε, ξεκίνησες πολύ μικρή. Που, 5. Πέντε χρόνια. Γιατί επέλεξες την υπασία ως άθλημα? Γιατί μου αρέσουν τα άλογα και... Και σε βοηθήσανε και όλα στα άλογα, έτσι. Έχεις πολύ καλή σχέση, λοιπόν. Και δεν φοβήθηκες 5 χρονών? Όχι. Βρέθηκες κατευθείαν με την κυρία Μαρτίνα? Ναι. Θα μας πείτε, λοιπόν, εσείς, η πρώτη επαφή. Είμαστε από την πρώτη μέρα μαζί με τη Δήμητρα Ελένη. Πραγματικά είναι έτσι όπως το περιγράφει. Η αγάπη της για τα άλογα την έφερε στο Καρτερό και συναντηθήκαμε εκεί με τους γονείς της, όπου ήταν ένα μικρό κοριτσάκι το οποίο κοιτούσε τα άλογα με πολύ θαυμασμό. Εγώ μόλις είχα επιστρέψει από το εξωτερικό, είχα ασχοληθεί με τη θεραπευτική υπασία. Είδα την Ελένη και είδα κάποιες ιδιαιτερότητες στην κίνησή της και στη στήριξη του κεφαλιού της και τόλμησα να μιλήσω στους γονείς της ότι υπάρχει και η θεραπευτική υπασία, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε τώρα για το 2005. Όταν ήρθε η Ελένη, όπου ήταν εντελώς άγνωστη η θεραπευτική υπασία στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικότερα. Οπότε μίλησα στους γονείς για τη θεραπευτική υπασία, ότι μπορεί να κάνει την Ελένη, ότι θα τη βοηθήσει στη στήριξη του κορμού της, στη λεπτή της κινητικότητα. Και οι γονείς της, παρόλο που τους ήταν εντελώς άγνωστο, τόλμησαν να τη φέρουν για μαθήματα και έτσι ξεκίνησε η σχέση μας. Γενικά είναι άγνωστο ότι η υπασία μπορεί να είναι και θεραπευτική. Παίζει ρόλο και το άλογο σαν ζώο, κάνει δουλειά και αυτό? Ναι. Υπάρχει μια αγαπημένη μου φράση, Ευγενία, που λέει ότι υπάρχει κάτι στο εξωτερικό του αλόγου που κάνει καλό στο εσωτερικό του ανθρώπου. Αυτό το έχει πει ο Winston Churchill και πραγματικά είναι αυτό που συμβαίνει με τα άλογα. Τα άλογα έχουν υψηλή νοημοσύνη, αντιλαμβάνονται πάρα πολύ τη ψυχική και τη σωματική κατάσταση οποιοδήποτε τα πλησιάζει και γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ γνωστή η επίδρασή τους στους ανθρώπους. Χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην θεραπευτική υπασία και στην αποκατάσταση ανθρώπων που έχουν κινητικά προβλήματα, νευρολογικά προβλήματα, μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους που έχουν περάσει εγκεφαλικό. Είναι μια τεράστια ομπρέλα η θεραπευτική υπασία, κατά την οποία μπαίνουν πολλές περιπτώσεις. Γνωρίζω και άλλες περιπτώσεις, όπως παιδιά με αυτισμό, που είναι άλλα τα παιδιά που βλέπετε στην τάξη, στην οικογένεια, και είναι εντελώς άλλο πρόσωπο πάνω στο άλογο. Ακριβώς. Πάνω στο άλογο είναι εντελώς διαφορετικά παιδιά. Και αυτό είναι αυτό που προσπαθούμε να πρεσβεύσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία με την Ελένη, εκτός τους στόχους που έχουμε, είναι και αυτό, να φέρουμε περισσότερο κόσμο κοντά στα άλογα και άτομα με κινητικά προβλήματα, γιατί πραγματικά αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων. Οπότε δεν μιλάμε μόνο για ένα άθλημα, αλλά για μια σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ του ανθρώπου με το άλογο. Και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, Ελένη, είναι έτσι? Ναι, είναι. Το άλογο που έχεις τώρα λέγεται Miss Olympia. Ναι. Είσαι με αυτό χρόνια ή όχι? Όχι, ε. Ναι, και δύο... Α, μόνο δύο. Πέντε μήνες. Ναι. Και ποιο είχες πιο πριν? Ένα άλλο. Δεν είχε όνομα. Είχε. Έχει. Και τώρα με τη Miss Olympia προπονείσαι με το ίδιο άλογο, έτσι δεν είναι? Έτσι πρέπει. Ναι.
Η Miss Olympia είναι ένα από τα δικά μου άλογα. Mm-hmm. Έχει γεννηθεί στην Ιππική Ακαδημία Κρήτης, οπότε είναι και αυτό πολύ σημαντικό, το ότι είναι ένα άλογο εδώ γέννημα θρέμα Κρήτης. Δεν είναι από τα κρητικά άλογα. Έχει αίματα από το εξωτερικό, απλά έχει γεννηθεί εδώ σε εμάς. Η οποία εκπαιδευότανε και όταν έφτασε σε ένα σημείο που ήταν έτοιμη να πάει με την Ελένη, κάναμε αυτό το πάντρεμα, τις φέραμε μαζί. Είδαμε ότι ταιριάζουν, τα βρίσκουν, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να ταιριάξει ο ναυάτης με το άλογο. Είδαμε ότι τα βρίσκουν, είδαμε ότι υπήρχε επικοινωνία μεταξύ τους. Η Ελένη τα κατάφερε πάρα πολύ καλά και έτσι σιγά σιγά μπήκαμε στη διαδικασία. Είναι νωρίς που έχει ξεκινήσει προπονήσεις με τη Miss Olympia. Είναι ίσως από το καλοκαίρι, είναι λίγο παραπάνω από 5 μήνες. Αλλά είναι πρόσφατη η σχέση, αλλά τα πάνε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε τι πιστεύω, ότι τη λένε Miss Olympia. Κάτι μου λέει ότι η Miss Olympia θα σε πάει στην Ολυμπιάδα. Ναι. Έτσι είναι. Δεν είναι τυχαίο. Σημαντιακό το όνομα. Είναι σημαντιακό. Κοίτα, είναι πολλές οι συγκυρίες τώρα. Είναι η Miss Olympia. Είναι που είναι από την Κρήτη. Είναι που και η Ελένη, η Δήμητρη Ελένη είναι από την Κρήτη. Είναι που είμαστε όλες γυναίκες. Και το άλογο. Και η προγονήτρια. Και η αθλήτρια. Και γενικά είμαστε έτσι μια ομάδα γυναικών και πίσω. Γιατί έχουμε και μεγάλη ομάδα πίσω μας που μας υποστηρίζει. Οπότε. Είναι πολλά όλα αυτά που έχουμε συνδυάσει για αυτό το στόχο. Έχουμε τόσες ερωτήσεις, δεν ξέρω ποιος θα πρωτορωτήσει. Πες μας. Για δυναμικές γυναίκες, εγώ ήθελα να συμπληρώσω, γιατί το βλέπω και γενικά εδώ στο πλατό. Πολύ δυναμικές γυναίκες. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, οι προπονήσεις είναι καθημερινές. Ναι. Πόση ώρα περίπου? Μία ώρα. Αλλά δεν κουράζει. Όχι. Δεν είναι καθόλου κουραστικό. Όχι. Θα μπορούσε να είναι και χόμπι, σαν να λέμε. Ναι, αλλά δεν κάνεις μόνο αυτό. Ναι. Κάνεις, να πούμε ότι η Δήμητρα Ελένη, επειδή είναι ένα παιδί που γεννήθηκε προώρα και έχει έτσι κάποια ελάχιστα προβληματάκια, θα τα πω εγώ, που τα έχεις καταφέρει και τα έχεις ξεπεράσει για να είσαι σε αυτή τη θέση, δεν κάνεις μόνο αυτό. Τι άλλο περιλαμβάνει η μέρα σου? Κολύμπι. Γυμναστήριο. Και όλα αυτά σε βοηθάνε βέβαια για να τα πιάνεις ακόμα καλύτερα στην υπασία. Ναι. Και πέρα από την δασκάλα σου που έχεις εδώ δίπλα σου, να πούμε ότι εσείς δυστυχώς δεν βλέπετε. Έχουμε δύο υπέροχες κυρίες και πίσω από τις κάμερες. Και είναι και η μαμά σου εδώ, η οποία σε στηρίζει και αυτή και ο μπαμπάς. Και είναι μαζί, έρχονται μαζί στους αγώνες. Ναι, η μαμά ή ο μπαμπάς δεν μπορεί. Ναι, δουλεύει. Ωραία. Όποτε μπορεί, έρχεται και ο μπαμπάς. Είναι και πολύ συναισθηματικός ο μπαμπάς και συγκινείται. Και... Καταλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν, να τα βλέπω τώρα. Από την οθόνη να τα βλέπω που βάζει συνήθως. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο γονείς της Δήμητρας Ελένης είναι κοντά της, γιατί όλο αυτό θέλει μεγάλο κόπο και χρόνο και προσπάθεια. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε ένα στάδιο που είμαστε τώρα εδώ και μας ξέρετε κι εσείς, αλλά έχουν προηγηθεί πολλά, 14 χρόνια σκληρής δουλειάς, 14 χρόνια καθημερινής προπόνησης και οι γονείς της παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, στο να μείνει και να παραμείνει και να παλεύει για κάτι τέτοιο. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο εγώ εσάς, γιατί πρέπει να τα πούμε και αυτά, και τα θετικά και τα αρνητικά. Η Δήμητρα Ελένη χρειάζεται παραπάνω πράγματα όπως και φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα αυτά. Πέρα από τη στήριξη των γονιών, που προφανώς και κάνουν το 100% έτσι, για να στήριξουν την κόρη τους, υπάρχει στήριξη άλλη? Έχει βοηθήσει ίσως ο Δήμος, η Περιφέρεια? Τι άλλη στήριξη έχει βρεθεί λοιπόν, για την Δήμητρα Ελένη? Θα σου πω, Νίκη. Μόλις βγήκαμε προς τα έξω ότι η Δήμητρα Ελένη πλέον έχει αυτό το στόχο, που είναι η Παραολυμπιάδα του Τόκιο το 2020, και όντως, όπως είπες και πριν, είναι η μοναδική Ελληνίδα, Αμαζόνα και η μοναδική στα Βαλκάνια στο συγκεκριμένο άθλημα που λέγεται παραντρεσάζ, που είναι για άτομα με αναπηρία. Είχαμε την στήριξη από όλους. Και από τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας και από τους φορείς. Και ο Δήμος Ηρακλείου, όταν ζητήσαμε ότι η Ελένη πλέον πρέπει να προπονείται και να κάνει κολύμπι και να κάνει γυμναστήρια, παραχώρησε τους χώρους και έδωσε την δυνατότητα στην Δήμητρα Ελένη να πηγαίνει στο γυμναστήριο και στο Παγκρίτιο Κολυμπητήριο να προπονείται και με εξειδικευμένο προσωπικό από εκεί. Και η Περιφέρεια Κρήτης έχει στηρίξει οικονομικά τον αγώνα μας και θα μας βοηθήσει το επόμενο διάστημα σε ό,τι χρειαστεί. Και ο κόσμος γενικά. Οπότε όχι, θεωρώ ότι όλη η κοινωνία και η Κρήτη και όλος ο κόσμος έχει σταθεί δίπλα μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
Μπράβο, αυτό είναι πολύ όμορφο. Πολύ θετικό παράδειγμα. Μπορείτε δηλαδή να πείτε ότι δεν συναντήσατε κάποια εμπόδια όλα αυτά τα χρόνια της προσπάθειας και της προπόνησης γενικότερα, της προετοιμασίας. Ευγενία, γενικά ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Και γενικά η Κρήτη, σαν Κρήτη, είναι απομονωμένη από πολλά μεγάλα γεγονότα αθλητικά. Η υπασία είναι ένα άθλημα το οποίο έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια να αναπτύσσεται στο νησί μας. Και όλα αυτά τα χρόνια, ναι, υπήρξαν δυσκολίες. Όμως, όταν η στόχη είναι υψηλή και όταν έχεις μπροστά σου ένα ταξίδι που λέγεται Παραολυμπιάδα, μετά κοιτάς μόνο μπροστά και λες, εντάξει, αφού προχωράω και αφού εξελίσσομαι και αφού υπάρχουν παιδιά σαν τη Δήμητρα Ελένη που κάνουν υπασία και υπάρχουν και άλλες αθλήτριες στην Ιππική Ακαδημία Κρήτης, οι οποίες φέρνουν μετάλλια, έχουν φέρει βαλκανικά πρωταθλήματα, έχουν προκριθεί και δύο άλλα κορίτσια στους πανευρωπαϊκούς που θα έχουμε το καλοκαίρι, όχι στους ίδιους, στους πανευρωπαϊκούς παιδών και εφήβων. Και όταν βλέπεις κριτικοπούλες, παρόλες αυτές τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες, να βγαίνουν μπροστά, τότε λες, εντάξει, οκ, προχωράμε. Δεν τα βλέπεις, ναι, εγώ, προχωράμε. Λοιπόν, μέσα από την εκπομπή μας, από την αρχή μέχρι τώρα, έχουμε προσπαθήσει να βγάζουμε πρόσωπα που μας εμπνέουν και πρόσωπα που κάνουν κάτι πολύ ιδιαίτερο, τέλος πάντων, για να στείλουν ένα θετικό μήνυμα. Εσύ, Δήμητρα Ελένη, είσαι, νομίζω, στη λίστα πρώτη μέχρι τώρα, να ξέρεις. Ναι, νούμερο ένα. Λοιπόν, ναι, 100% στο λέω αυτό. Θέλω να μας πεις όμως, πριν τη Μεγάλη Τετάρτη, πριν ετοιμαστείς να έρθεις εδώ, πού ήσουν, ποιο ήταν έτσι το άλλο όμορφο μέρος που επισκέφτηκες, γιατί μας είπες ότι γύρισες από Γαλλία. Και πώς το έζησες όλο αυτό, πέρασες όμορφα, τι πρόκριση είχες εκεί? Πανευρωπαϊκού, την Κρήτη πρόκριση για τους πανευρωπαϊκούς ενηλίκων που θα γίνουν το 2019 τον Αύγουστο στο Ρότερνταμ. Θα πας και Ρότερνταμ λοιπόν, με τη Μισ Ολυμπία. Ναι. Και ετοιμάζεσαι από τώρα γι' αυτό. Είναι δύσκολη όλη η προετοιμασία, αλλάζει η προετοιμασία σε σχέση? Όχι, δεν αλλάζει, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Άλλα ωράρια, ε. Θα ρωτήσω γενικά, η υπασία είναι έτσι ένα άθλημα που είναι εύκολο, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε ή θέλει αρκετή προπόνηση? Είναι εύκολο. Ναι, αρκεί να το θες και να το έχεις. Εσύ σίγουρα το θέλεις πάρα πολύ και το έχεις, όπως τα έχεις αποδείξει. Εκτός ίσον... Είναι μια μέρα ώρες που θα μπορούσαμε να κάνουμε και πιο μετά, αλλά εκτός από την υπασία, με τι άλλο ασχολείσαι, έχεις κάποιο άλλο χόμπι? Όχι. Μόνο αυτό? Γιατί είσαι και τόσο καλή. Το πάθος σου. Ναι, το πάθος σου. Έχεις αλλάξει από τότε που ξεκίνησες? Εσύ βλέπεις διαφορετικά τον εαυτό σου? Είσαι πιο ήρεμη, έχεις συνειδητοποιήσει άλλα πράγματα? Και αυτό που νομίζω ότι οφείλεται, το άλογο, τα άλογα σε έκαναν καλύτερη, εσύ πήρες πράγματα? Και εγώ πήρα από το άλογο πράγματα και από εμένα. Και δεν έχεις δεθεί έτσι με κάποιο άλογο? Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω ζήσει, δεν ξέρω την υπασία. Υπάρχει κάποιος φίλος εκεί που θέλεις να πηγαίνεις, δεν ξέρω, να βλέπεις? Το άλογο μου είναι ο φίλος μου και ο συνεργάτης μου. Ποιο είναι όμως το άλογο σου? Τόση ώρα παλεύω να πάρω το όνομα. Η Μισ Ολυμπία. Η Μισ Ολυμπία τώρα. Και πιο πριν. Θα στις λύσω εγώ τις απορίες. Όταν ξεκίνησε η Δήμητρα Ελένη, έκανε με άλογα σχολής. Μαθήματα θεραπευτικής υπασίας. Ναι. Στην πορεία, όταν ξεκίνησε η αθλητική της σταδιοδρομία, ξεκίνησε με διάφορα άλογα. Είχε ένα δικό της άλογο, το οποίο το έχει ακόμα και το έχει στα πεζά και το έχει και μένει κοντά στο σπίτι της. Άρα αυτός είναι ο κολλητός ο φίλος. Και μετά είχε άλλα άλογα που πήγε σε άλλους αγώνες, γιατί έχει μια μεγάλη πορεία όλα αυτά τα χρόνια. Τελικά όμως, τώρα, αυτή τη στιγμή, το άλογο της, αν τη ρωτήσεις, παρόλο που μπορεί να μην της ανήκει, είναι η Μισ Ολύμπια. Γιατί αυτό είναι το άλογο με το οποίο αφιερώνει τις περισσότερες ώρες στην καθημερινότητά της. Γιατί η υπασία, εκτός από τη μία ώρα που είπαμε τώρα ότι είναι η προπόνηση, έρχεται λίγο πιο πριν, την παίρνει, την κάνει μία βόλτα γύρω στο κτήμα, μπορεί να φάει λίγο χόρτο, να την βουρτσίσει λίγο μετά. Δημιουργείται μία σχέση. Οπότε τώρα, σε αυτή την περίοδο της ζωής της, αν τη ρωτήσεις, που τη ρωτάμε τώρα, ποιο είναι το άλογο σου, και ο φίλος της και ο συνεργάτης της, όπως λέει, είναι η Μισ Ολύμπια. Παρόλο που έχουν περάσει και άλλα άλογα στη ζωή, από τη ζωή της. Καλά τα είπα? Ναι. Μα είδες πως τα ξέρω. Λοιπόν, Δήμητρα Ελένη, θέλω να μας πεις, ποιος είναι εσένα ο ήρωάς σου? Είτε αυτό έχει να κάνει με κάποιο διάσημο, είτε με κάποιον το οικογενειακό σου περιβάλλον. Ποιος είναι ο ήρωάς σου εσένα? Οι γονείς σου, Και εμένα γίνεσαι εσύ σήμερα, να ξέρεις. Συγκινήθηκε. Θα αρχίσω κι εγώ να κλαίω μετά και θα ρίξουμε διαφημίσεις, κύριε Μανώλη, να ξέρετε. Ας πάω ξανά τη Μαριάννα, δεν θα ρωτά. Θα χρειαστούμε χαρτομάτια σε λίγο. Λοιπόν, να πούμε λίγο γενικά για τη βαθμολογία. Γιατί πήρα ένα mail εγώ που μου λέγανε για τη βαθμολογία την τρομερή της Δήμητρας Ελένης, αλλά δεν ξέρω τι, πώς πάει. Λοιπόν,
η Πασία έχει τρία Ολυμπιακά αθλήματα. Αυτό που κάνουμε εμείς λέγεται παραντρεσάζ. Η ελληνική ορολογία είναι επική δεξιοτεχνία, παραολυμπιακή Πασία. Το οποίο βαθμολογείται επί της 100. Οπότε λοιπόν από το 50% και πάνω έχουμε καλά αποτελέσματα. Από το 60% και πάνω θεωρούνται καλά αποτελέσματα. Και μάλλον τώρα, είναι το ποσοστό. Πολύ τρελαίνει στη Γαλλία, είδα. Ναι, έπιασε 67 και 7. Wow. Το οποίο χρειαζόταν 62% για να προκριθεί. Οπότε καταλαβαίνει πόσο καλά ήταν. Η Δήμητρα Ελένη στη Γαλλία. Βλέπουμε όλη αυτή τη διάρκεια, συγγνώμη που σα διακόπτω, τα πλάνα είναι από τη Γαλλία. Ναι. Για να... Αυτό ήταν. Είναι ο στίβος ο οποίος διαγωνιζόταν. Είναι ένας στίβος ο οποίος είναι 20 μέτρα επί 40. Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Ένας ορθογώνιος στίβος, ο οποίος έχει γύρω-γύρω γράμματα και μέσα στα οποία πρέπει να εκτελεί ασκήσεις με πολύ συγκεκριμένη ακρίβεια. Οπότε κάποιος τώρα. Πήρε 67%. Ναι, πήρε 67%. Και θα σας πω κάτι το οποίο ήταν άθλος για τη Δήμητρα Ελένη, ότι όταν πήγαμε εκεί. Είχαμε προετοιμαστεί για κάτι εντελώς διαφορετικό. Όμως έπρεπε να περάσει μία αξιολόγηση για να δούμε σε παγκόσμιο επίπεδο το επίπεδο της αναπηρίας της σε σχέση με την Πασία. Γιατί έτσι πάνε και μπαίνουν σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με την αναπηρία. Έτσι λοιπόν, η Ελένη είχαμε προετοιμαστεί για ένα διαφορετικό επίπεδο και όταν αξιολογήθηκε εκεί μπήκε σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Έτσι έπρεπε να συζητήσουμε μαζί και από κοινού να αποφασίσουμε αν θα αγωνιζόταν βάσει των παλιών, αυτά που είχαμε προετοιμαστεί, ή αν θα πηγαίναμε με τα καινούργια κριτήρια στα καινούργια τεστ. Αποφασίσαμε λοιπόν να αγωνιστούμε στα καινούργια τεστ και πολύ καλά το κάναμε, γιατί πήγαμε πάρα πολύ καλά. Έσπασε το ρεκόρ. Ναι, και έτσι έμαθε τα τεστ από βραδύς, από μνήμης. Και μπήκε και τα έκανε και ήταν πάρα πολύ καλή, πραγματικά. Τη θαυμάζω που κατάφερε να το κάνει, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Το να απομνημονεύσεις ασκήσεις είναι σαν χορογραφία. Νομίζω, αν το πούμε σαν χορογραφία, θα το καταλάβει ο κόσμος. Σαν μια χορογραφία που μπαίνεις και πρέπει να θυμάσαι και να πηγαίνεις και με τη μουσική. Γιατί η τελευταία μέρα ήταν και με μουσική. Να το πούμε και αυτό, ότι ο Γιώργος Στρατάκης σου έδωσε μουσική και είναι πολύ τιμητικό επίσης αυτό. Και πόσο συγκινητικό και για εκείνον, έτσι. Που καταφέρει να ακούγεται εκεί στο εξωτερικό το δικό του τραγούδι για εσένα. Τι τραγούδι ήταν αυτό που έπαιζε? Ήταν πολύ συγκινητικές στιγμές. Ήταν το Λαΐνι του Γιώργου Στρατάκη. Το οποίο είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Επίσης ο Γιώργος είναι φίλος και αγαπάει επίσης τα άλογα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το ξέρει το κοινό του αυτό. Είναι λάτρης των αλόγων. Οπότε όταν τον πήρα τηλέφωνο και του είπα: Είμαι εδώ στη Γαλλία και θέλω τη βοήθειά σου γιατί θα χρειαστώ αυτό. Μέσα σε ένα βράδυ από Παρασκευή με Σάββατο μεσημέρι μου το είχε στείλει. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ήταν μεγάλη η βοήθειά του και η υποστήριξή του και η συνδραμή του σε αυτό. Και επίσης έδεσε και αυτό την όλη εικόνα το Κρήτη. Ναι. Η αθλήτρια από την Κρήτη, η αμαζόνα από την Κρήτη, η προπονήτρια από την Κρήτη, το άλογο από την Κρήτη και η μουσική. Το μεταφέρεται το άρωμα της Κρήτης εκεί. Έτσι. Και ήταν κορίτσια πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα τεράστιο κλειστό αυτός ο στίβος, όπου είχε πάνω όλες τις σημαίες των χωρών που συμμετείχαν. Συμμετείχαν χώρες από όλη την Ευρώπη και εκτός Ευρώπης, οι οποίοι όλοι είχαν πάει εκεί για την πρόκριση για τους πανευρωπαϊκούς. Κάποιοι την είχαν ήδη, αλλά κάποιοι την διεκδίκησαν εκεί, όπως εμείς. Και όταν βλέπαμε τη σημαία και την Ελένη να παίρνει τρίτη θέση, γιατί πήρε και τρίτη θέση, δεν είναι ότι πήρε μόνο τα ποσοστά, πήρε και τρίτη θέση. Και ήταν εκεί στο βάθρο, εγώ προσωπικά θα σας πω, ήταν πολύ συγκινητικό. Μα και εμείς ανατριχιάζουμε τώρα που το συζητάμε. Ο μπαμπάς είναι συνονόματος, ο Δήμητρα Ελένη Νίκο, τον λένε τον μπαμπά. Αν δεν κάνω λάθος, τα συγκράτησα καλά. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα τον μπαμπά. Κύριε Νίκο, καταλαβαίνω γιατί δεν μπορείτε να πηγαίνετε παντού. Γιατί αν καθόμουν εγώ εκεί πάνω, θα ήμουν σε ένα μαύρο χάλι όλη την ώρα από τη συγκίνηση. Λοιπόν, εγώ θέλω να πεις τώρα με αφορμή το Λαΐνι του Στρατάκη, ποια είναι η αγαπημένη σου μουσική, εσένα, τι μουσική ακούς? Λαϊκά, απ' όλα. Λαϊκά! Λαϊκά! Και τώρα περίμενα να μας πει ένα Μότσαρτ για με την Πασία, ξέρεις. Και τα άλλα, γι' αυτό. Απ' όλα, λίγο. Απ' όλα, λαϊκά. Και ποιος είναι ο αγαπημένος καλλιτέχνης? Παντελή. Ποιος ο Παντελής? Αλήθεια. Ναι. Γιατί κακός είναι, πολύ καλός είναι ο Παντελής. Όχι, προσπαθώ να το φανταστώ στο άλλο πάνω με τον Παντελή. Βάζετε μουσική κατά τη διάρκεια της προπόνησης, γίνεται και αυτό? Όχι. Δεν βάζουμε. Μόνο όταν κάνουμε το συγκεκριμένο τεστ, που είναι με μουσική, το κάνουμε με μουσική. Συνήθως, για να με ακούει, για να μην τις φωνάζω, δεν έχουμε μουσική. Όμως η μουσική γενικά παίζει. Και παίζει και στους στάβλους και
Παίζει στους αγώνες, στους διοργανώσεις. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, και τότε και στις συγκεκριμένες μέρες είναι η συγκεκριμένη μουσική με το συγκεκριμένο αθλητή που κάνει τη συγκεκριμένη χορογραφία. Η μουσική είναι κάτι που αρέσει τα λόγα γενικά. Και αντιλαμβάνεται και ανάλογα. Και του αρέσει, ναι. Τώρα στην Ακαδημία, όταν κάνουμε προπονήσεις, όχι, δεν παίζει μουσική. Έχουμε διάφορα άλλα που συμβαίνουν γύρω-γύρω, παιδιά που έρχονται. Τις χήνες μας που τις ακούμε. Δίνεται, Ελένη, η Μαριένα είναι αυστηρή μαζί σου. Είναι αυστηρή προπονήτρια. Είναι λίγο. Δεν θέλουμε να τα ανοίξουμε αυτό το θέμα. Δεν ανοίξω. Μην τα ανοίξω. Παρακαλώ. Θα σου πω, εγώ είμαι πολύ αυστηρή. Και πολύ απαιτητική. Να σου πω, αλλά γιατί αυτό έχει πάει τόσο ψηλά. Πολλά πράγματα. Ότι ναι, ότι μπορεί. Απαιτεί, γιατί βλέπει ότι είσαι για παραπάνω, για ακόμα περισσότερο. Και διαβάζω όλα αυτά τα μότο κατά καιρούς και τους τα στέλνω στα mail να τους ενθαρρύνω. Ξέρεις ότι αν ο προπονητής σου δεν σου φωνάζει, δεν σε αγαπάει. Αν δεν μισήσεις μια φορά τον προπονητή σου, δεν θα γίνεις ποτέ πρωταθλήτρια. Όλα τέτοια βρίσκω και τους τα στέλνω να παίρνω κουράγιο. Δήμητρα, Ελένη, έχεις Facebook και Instagram? Όχι. Έχω σελίδα στο Facebook. Ναι, να σε βρούμε, γι' αυτό το λέμε. Και πώς θα σε βρούμε, Δήμητρα Ελένη Παντεχάκη? Έχει επίσημη σελίδα. Επίσημη. Να τη βρείτε, γιατί τέτοια άτομα πρέπει να ακολουθούμε και να εμπνεόμαστε. Δήμητρα Ελένη Παντεχάκη, σελίδα στο Facebook. Με λατινικά. Με λατινικά. Και θα στο σε Instagram. Ψάξω μετά. Και στο Instagram. Ωραία, θα σε βρούμε. Και τι όνειρα έχεις? Ποια είναι τα όνειρά σου μετά? Είτε με την υπασία είτε όχι. Τι είναι αυτό που θέλεις πάρα πολύ να κάνεις? Μη μου συγκινηθείς πάλι και αρχίσεις. Δεν συγκινούμε, αλλά... Τι, ό,τι είναι αυτό. Δεν θέλεις... έχω σκεφτεί κάτι. Δεν... Μας είπες πούμε... πριν για την Παραολυμπιάδα. Ναι. Θέλεις, δεν φαντάζεσαι τον εαυτό σου στο μέλλον, σαν αθλήτρια, έτσι, ναι, που έχει καταφέρει και έχει κάνει πολλά πράγματα. Ή που θα αφήσει το όνομά της στην ιστορία, καλά, και θα σε θυμούνται. Το θα γίνει σίγουρα. Έχει ήδη γίνει. Ναι. Έχεις ήδη γράψει τη δική σου ιστορία. Ναι. Έχεις σκεφτεί ποτέ το κομμάτι οικογένεια? Είσαι μικρή βέβαια, είστε 19 χρόνων, καλό είναι να τα λεφτά μπροστά στη μαμά. Αλλά... Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Από τώρα. Μικρή, όχι, είναι, αλλά κάποιος δεν είναι μικρή. Μικρή. Βρε Δήμητρα Ελένη, με έχεις συγκινήσει και δεν ξέρω τι ρωτήσεις, θα σου κάνω, αλήθεια στο λέω. Βοηθήστε λίγο με κορδιά. Εμείς θα της ευχηθούμε να τα καταφέρει για την Παραολυμπιάδα. Είναι το 2020 στο Τόκιο. Είναι το 2020 στο Τόκιο. Έχουμε μια μεγάλη πορεία από τώρα μέχρι το Τόκιο του 2020. Η Ελένη έχει πάρει την πιο σημαντική πρόκριση, η οποία είναι η μεγαλύτερη σημαντική πρόκριση για το 2019, είναι η Πανευρωπαϊκή. Από εκεί και μετά έχουμε μια πορεία η οποία περιλαμβάνει αρκετούς διεθνείς αγώνες, γιατί θα σας πω ότι η Παραολυμπιάδα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την Ολυμπιάδα. Και για να πάει κανείς στην Παραολυμπιάδα, όπως και για να πάει κανείς στην Ολυμπιάδα, δεν αρκεί μόνο να προκριθεί στους όποιους αγώνες προηγούνται. Πρέπει να είναι ο καλύτερος των καλύτερων. Εκεί, αυτοί πάνε στους Ολυμπιακούς. Οπότε, αυτή τη στιγμή η Δήμητρα Ελένη έχει κατακτήσει τον πρώτο στόχο, που είναι η Πανευρωπαϊκή του 2019, και από εκεί και μετά θα ακολουθήσει μία σειρά άλλων διεθνών αγώνων, έτσι ώστε να ανέβει στην κατηγορία των αθλητών. Αυτή τη στιγμή θεωρείται επιλέξιμη για το 2020 και ακολουθεί μια πορεία που θα ανέβει στην κατάταξη των αθλητών για να φτάσουμε κοντά στο 2020 τον Αύγουστο, μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου, γίνεται η τελική επιλογή των αθλητών που θα συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς σε ατομικό επίπεδο. Γιατί η Ελλάδα, όπως είπαμε, τώρα ξεκινάει, δεν έχουμε ακόμα ομάδα η οποία θα μας εκπροσωπήσει στην Παραολυμπιακή Υπασία. Ίσως να έχουμε μέχρι το 20, προς το παρόν δεν έχουμε όμως. Οπότε η Δήμητρα Ελένη θα διεκδικήσει μία θέση στην Παραολυμπιάδα ως στο ατομικό. Μαρία, πραγματικά και συγχαρητήρια για αυτό που κάνατε και να συνεχίσετε έτσι δυναμικά, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θέλει πολύ δύναμη και από την πλευρά σας. Τη δύναμη τη βλέπουμε και στα μάτια και στη Δήμητρα Ελένη. Την όρεξη τη βλέπουμε. Αλλά θα σου πω κάτι. Αυτό που εμένα πάντα με οθεί και με στηρίζει σε όλα αυτά και μου αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω με παιδιά τα οποία έχουν ιδιαιτερότητες, είναι ότι τελικά για ό,τι κάνουμε στη ζωή, σημασία δεν έχει τελικά τι δεν μπορείς να κάνεις, σημασία έχει τι μπορείς να κάνεις, με αυτά που έχεις, με ό,τι στοιχεία έχεις, με ό,τι εφόδια έχεις, είτε είσαι ένα ατμελές άτομο, είτε είσαι ένα άτομο με την όποια αναπηρία, είτε με την όποια ιδιαιτερότητα, από οποιοδήποτε background κοινωνικό, οτιδήποτε,
σημαντικό είναι να μπορείς να προχωρήσεις τη ζωή και να πορεύεσαι με αυτά που έχεις. Και το παν είναι να έχεις θέληση. Και αυτό. Έχετε και εσείς θέληση και η Δήμητρα Ελένη. Έχει πολύ μεγάλη θέληση. Και αγαπάμε και αυτό που κάνουμε πάρα πολύ. Φαίνεται αυτό. Και να ευχαριστήσουμε και τους γονείς, τον κύριο Νίκο και την κυρία Ρένα που τη στηρίζουν, να συνεχίσουν να τη στηρίζουν έτσι. Και να ευχαριστήσω και εγώ τη Μάρθα την Κατόπη, η οποία μας έφερε αυτή την υπέροχη την καλεσμένη και τις δύο υπέροχες καλεσμένες εδώ πέρα. Ξεκινήσαμε τόσο όμορφα. Και να πω εγώ ένα γραφικό, γνωμικό που διάβασα πάνω, που είπαμε πριν ότι για τα γνωμικά, που λέει εμπόδιο είναι αυτό που βλέπουμε μόνο όταν παίρνουμε τα μάτια μας από το στόχο. Μόνο τότε υπάρχουν εμπόδια, σωστό. Διαφορετικά δεν υπάρχουν. Πραγματικά. Οπότε να χαίρομαι γιατί το βλέπετε κι εσείς έτσι τη και ζωή. Και πραγματικά πήγε έμπνευση για όλους μας και οι δύο. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε εδώ, γιατί αυτό το να μπορεί να μπαίνουμε στα σπίτια των ανθρώπων όπως μπαίνετε κι εσείς κάθε μέρα και μας κάνετε παρέα και να τους δίνουμε αυτό το μήνυμα ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και ότι δεν συμπειράζει αν είσαι από τα πεζά. Ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι η Δήμητρα Ελένη όταν ήρθε το 2005 από τα πεζά. Τι έχουν τα πεζά, τα όμορφα πεζά. Πιο ωραία από τη Γαλλία είναι. Είναι ένα μικρό χωριό της Κρήτης όμως. Καμιά φορά κάποιος περιμένει να είσαι σε ένα αστικό κέντρο ή σε μια πρωτεύουσα για να μπορείς να κάνεις μεγάλα πράγματα. Ενώ δεν είναι αυτό προϋπόθεση. Προϋπόθεση είναι αυτό που είπατε και πριν. Να το θες πραγματικά. Και να έχεις αυτό το μεγαλείο ψυχής. Εκεί είναι το μεγάλο. Όχι στα πεζά. Να γυρίσεις τα υπέροχα πεζά. Να είσαι πάντα υγιής, γιατί πάνω απ' όλα η υγεία μας, αλλά κυρίως όμως να αγαπάς ό,τι κάνεις. Είτε αυτό είναι η πασία, είτε αν κάποια στιγμή ασχοληθείς με κάτι άλλο, φαίνεται ότι είσαι ένας άνθρωπος πολύ δυνατός. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια και στις δύο. Και σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε.